Πρέπει σύ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυρίου δεηθώμε, ελέησο. Τα θεμέλια του Ιερού Ναού του Ιερομάρτυρος Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης έβαλε το πρωί της Τετάρτης ο Μητροπόλης Ξάνθης κύριος Παντελεήμων, εις μνημόσυνο του μακαριστού και αγαπητού σε όλους πατρός Πολυκάρπου, 2 χρόνια περίπου μετά τη θεμελίωση της Ανοιχτής Μονάδας Προστασίας Ηλικιωμένων. Τον ναό που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες της μονάδος, επωνόματι του Ιερομάρτυρος Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, και εις μνήμη του μακαριστού και αγαπητού σε όλους μας του πατρός Πολυκάρπου, ούτως ώστε αυτός ο ναός να είναι εις μνημόσυνο αιώνιο. Πριν από 2,5 περίπου χρόνια ήταν η μέρα της μεταμορφώσεως, 2 χρόνια συμπληρώθηκαν τον Αύγουστο και κάποιοι μήνες, σε έναν άλλο λάκκο λίγο πιο πέρα θεμελιώναμε την μονάδα ανοιχτής φροντίδος των ηλικιωμένων. Στη θεμελίωση του Ιερού Ναού παρευρέθηκε η μητέρα του πατέρα Πολύκαρπου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 34 του χρόνια, ενώ διέθεσε τις λιγοστές οικονομίες του για την ανέγερση του Ιερού Ναού. Τελειώθηκε μέσα σε έναν μικρό χρονικό διάστημα, στα 34 του χρόνια. Όμως η παρουσία του ήταν σαν να έζησε χρόνους μακρούς, σαν να έζησε πολλά χρόνια. Και εγώ πολλές φορές, που δεν πρέπει να το λέω, αλλά ανθρωπίνως το είπα, γιατί τόσο νωρίς. Την απάντηση τη βρίσκει κανείς πάλι μέσα στην Αγία Γραφή. Ιρπάγει, λέει, η να μη κακία αλλάξει σύνεση αυτού. Αυτή λοιπόν η αιτία της αρπαγής λίγο μας αναπαύει. Είμαστε βέβαιοι ότι από εκεί πάνω σήμερα μας βλέπει και χαίρεται μαζί μας. Ο πατήρ Πολύκαρπος είχε λίγες οικονομίες γιατί τα σκόρπιζε τα χρήματά του. Αυτές όμως οι λίγες οικονομίες από τη μητέρα του, η οποία παρίσταται εδώ, και βέβαια με αυτά που λέμε ξύνουμε την πληγή της, τα διέθεσε για την ανέγερση αυτού του ναού, τον οποίον αφιερώνουμε στον Ιερομάρτυρα Άγιο Πολύκαρπο, τον Επίσκοπο Σμύρνης, και εις μνημόσυνο αιώνιο του αγαπητού σε όλους μας πατρός Πολυκάρπου, όπως αναγράφεται και στην πλάκα την οποία σε λίγο θα τοποθετήσουν. Σε ό,τι αφορά στη μονάδα, σύμφωνα με τον Μητροπολίτη Ξάνθης, δίνει την αίσθηση ξενοδοχείου 5 αστέρων, όπως θα διαπιστώσουν και οι πολίτες όταν θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων.